Και το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο. Δεν σκέφτεσαι ούτε την κούραση ούτε τίποτα. Πες εναντίον των καλύτερων ομάδων και πιστεύω ότι σε αυτά τα τουρνουά, σε αυτές τις διοργανώσεις, είναι καθαρά θέμα ψυχολογικό. Χαμηλά πολύ. Γκολ! Τελείωσε! Γκολ! Η Ελλάδα είναι στο τελικό! Η Ελλάδα είναι στο τελικό! Δεν έχει ξαναγίνει! Η Ελλάδα είναι στο τελικό, Θεέ μου! Τη μεγάλη βραδιά! Τη μεγάλη πορεία! Αλήθεια, να τα ακούσει όλη η Ευρώπη! Να τα ακούσει όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης! Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ρίζος και ο Χαριστέας και ο Δέλλας. Γκολ! 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 Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Νάτο! Τελείωσε! Είναι αλήθεια! Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης! Είναι αλήθεια! Σφύριξε ο Μέρκ! Η Ελλάδα το κύπελο ψηλά! Ποιος θα το πίστευε! Το όνειρο, το μεγάλο ταξίδι για την Ιθάκη είναι εδώ στη Λισαβόνα. Κλείνει όμορφα, κλείνει με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Βγάζει έξω τη Γαλλία, βγάζει έξω τη Τσεχία, κερδίζει και την Πορτογαλία δύο φορές. Υπήρχαν και προβλήματα. Θυμάμαι στη μισή προετοιμασία περίπου ήμασταν 4-5 άτομα με προβλήματα τραυματισμού. Αλλά ήταν τόση μεγάλη χαρά και προσμονή του να πάμε και να συμμετάσχουμε σε αυτό το μεγάλο τουρνουά και σε αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου, που πιστεύω ότι τίποτα δεν θα ήταν ικανό να μας στερήσει αυτή τη δυνατότητα. Το Γιαννακόπουλο μπροστά του. Λάθος! Να, έχει χώρο Καραγκούνης, θα δοκιμάσει το σουτ. Για να δούμε με δίλεπτο με το δεξί. Γκολ! 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 Η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο προς την νίκη. Γκολ! 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 Γκολ το απίστευτο από τον Γιώργο Καραγκούνη την τελευταία στιγμή. Κλεισμένος από τρεις, περνάει ωραία για τον Φίγκο. Επικίνδυνα, να τον κλείσουμε εκεί. Πολύ ωραίο το τάκλι, πάρα πολύ καλό. Για τον Παουλέτα πάει να περάσει, για να δούμε, θα προλάβει ο Νικοπολίδης, πρόλαβε! Και ο Χαριστέας προς το κέντρο, κλείνει, περνάει πολύ ωραία το Σεϊταρίδη, πέναλτι, πέναλτι! Βασινάς απέναντι στο Ρικάρντο, στο 51ο λεπτό του αγώνα. Σουτάρι, γκολ, γκολ, 2-0, 2-0, είμαστε κοντά στο θαύμα, 2-0 από τον γκολ του Άγγελου Βασινά. Γκολ. 2-1 τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ένα λεπτό πριν το τέλος. Βλέποντας τα πράγματα να δυσκολεύουν και βγαίνει μπροστά. Κάπο Θοδωρή, τέλος! Έληξε! Έληξε 2-1! 2-1 η Ελλάδα! Στην περιοχή, κόρνερ από τον Κατσουράν είναι. Σημερία. Καλοχτυπημένο, περνάει από όλους, πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να την βρει και ναι λίγο ο Νικοπολίδης και να την έδιωξε κόρνερ. Αυτός για τον Ραούλ, μπράβο, πάει να τον κλείσει ο Χαριστέας. Και καθαρά και φάουλ. Και καθαρά του πήρε την μπάλα και πήρε και το φάουλ στη συνέχεια. Έκανε λάθος, ο Καψής κερδίζει. Λάθος και του Καψή. Η μπάλα στον Μοριέντες, θέλει πολύ προσοχή. 1-0. 1-0 από τον Φερνάντο Μοριέντες που δεν άφησε ατιμόρυτο το λάθος της ελληνικής άμυνας. Για τον Βρίζα που παλεύει, στρώνει το σούτ από τον Ζαγοράκη. Καλό out! Να, ένα πολύ καλό σούτ για την ελληνική ομάδα από τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Τσαλιά. Για να δούμε, Χαριστέα σούτ. Όχι! Γκολ! 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 Γκολ από τον Χαριστέα! 1-1 από τη μαγική παλιά του Τσάρτα, ο Χαριστέας εκτελεί εψυχρό τον Ίχερ Κασίγιας. 1-1. Προς και τρέχει και θέλει πολύ προσοχή, περνάει όποιον βρει. Πάει να τον κλείσει ο Δέλλας και με το τάκλι πετάει την μπάλα κόρνερ ο Τραγιάνος Δέλλας. Κοιτάει το ρολόι του, συμπληρώθηκαν 3 λεπτά. Έληξε το παιχνίδι, οι Έλληνες πανηγυρίζουν. Η Ελλάδα είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ποιος θα το πίστευε?
μπάλα μαλαθέρωσε στο βολέ, μην νομίζω ότι είναι κανένας έμπειρος. Τρίτο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα είναι αυτό απόψε. Όχι, όχι, επικίνδυνα τα πράγματα. Πρώτη 1-0. 1-0, ό,τι χειρότερο νωρίς από τον Κυριτσέγκο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κυριτσέγκο είναι αυτός ο οποίος τρύπησε την ελληνική άμυνα. Σέντρα του Κούσεφ. Oh, 2-0. 2-0 από τον Πουλίκιν, ό,τι χειρότερο. 2-0 από τον Πουλίκιν που ήρθε σαν σφαίρα, νίκησε όλη την ελληνική άμυνα. Ο Κούσεφ θα κάνει τη σέντρα για τον Πουλίκιν. Το Βερετίδη ήταν μέσα στην περιοχή να κάνει την μπάλα έξω. Ένα πάει να γυρίσει ο Χαριστέας. Εκείνο ο Παπαδόπουλος θα πάρει την κεφαλιά ο Παπαδόπουλος. Για να δούμε, ο Βρίζας πάει να πλασάρει. Γκολ! Γκολ! Το έβαλε ο Βρίζας, επιτέλους! Το έβαλε ο Βρίζας! 2-1, η Ελλάδα ήταν μέσα στο παιχνίδι, μπαίνει πιο πολύ τώρα. Τσάρτα ξανά. Ψάχνει τον Νικολαίδη. Δεν υπάρχει offside, για να δούμε! Όχι! Και όμως δεν υπήρχε offside, βγήκε από πίσω. Τι ήταν αυτό, 77. Ο Δέλλας τελικά αφήνει για τον Τσάρτα. Σουτάρει ο Τσάρτας. Εκπληκτική απόκρουση του Μαλαφέφ στη γωνία. Και κάνει και τη σέντρα. Επικίνδυνα τα πράγματα. Όχι, ευτυχώς για την Ελλάδα. Ευτυχώς. Πω, τη γλίτωσε η ελληνική ομάδα. Κρατάει τη σφυρίχτα. Όχι, δεν σφύριξε ακόμα. Τώρα έλειξε. Η Ελλάδα είναι στους 8. Ακόμα και με αυτή την εμφάνιση. Το άστρο της Ελλάδας. Το άστρο του Ρεχάγκελ. Η εθνική μας είναι στους 8. Και να είναι συγκρίσιμα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ελλάς μπορείς, μπορείς να προκριθείς. Φωνάζουν οι Έλληνες στις εξέδρες του Κωστέ Αλβαλάδε. Καλά, θα προσπαθήσει να κάνει τη σέντρα. Ο Φίσας και εκπληκτικό κόψιμο από τον Τάκη Φίσα. Στα τα δοκάρια. Είναι ο Καραγκούνης. Μπάλα θα περάσει από όλους. Γκολ! Νάτο! Πέρασε, πρέπει να πέρασε. Τι λέει, όχι. Όχι. Όλοι Ζαραζού που πέρασε πολύ επικίνδυνα τώρα. Κεφαλιά, out. Out από τον Ανρί. Παλιά για τον Φίσα που κόβει κατευθείαν προς τα μέσα με το κοντρόλ που έκανε. Ένα σούτ από μακριά. Κοκάρι! Το κοντρόλ με μία με το στήθος και το σουτ πάνω στην κίνηση από τον Τάκη Φίσα. Κοιτάξτε για τον Ζιντάν. Λάθος το κοντρόλ του Ζιντάν. Ο Καραγκούνης θα κερδίσει και θα βγει μπροστά και θα πάρει και τον φάουλ από τον Ζιντάν. Και είναι και κάρτα. Κάρτα. Ακριβώς. Ανρί το 1-2 πολύ καλό με τον Πιρέση. Σέντρα προσοχή. Προλαβαίνει ο Καψής και κλέβει την μπάλα πριν αυτή πάει στο κεφάλι του Τρεζεκέ. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια από δεξιά. Προσπαθεί να περάσει και περνάει πολύ ωραίο Ζαγοράκης. Πάει να μπει στην περιοχή. Για να δούμε. 3-4 περιμένουμε. Σέντρα. Γκολ! Γκολ! Από τον Άγγελο Χαριστέα. Να η Ελλάδα! Είναι εδώ η Ελλάδα! 1-0 στο 65. Ο Ανρί περιμένει την κεφαλιά σε καλή θέση μόνος του. Out! Ο Θεός της Ελλάδας ήταν εδώ. Μαζί μας. Να γεμίσει out line για την Ελλάδα. Έληξε! Η Ελλάδα είναι στους τέσσερις, αν είναι δυνατόν. Πιστέψτε το πιστεύουμε όλοι. Η Ελλάδα στους τέσσερις. Η Ελλάδα βγάζει έξω την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Ελλάδα βγάζει έξω τους Γάλλους. Και να που η Ελλάδα τα κατάφερε. Κανείς μας δεν έβαλε τον εαυτό του πάνω την ομάδα. Όσοι ήταν η χαρά της ομαδικής πρόκρισης, ήταν και η ατομική πιστεύω. Γιατί βάλαμε ο καθένας στοιχεία του εαυτού του, της προσωπικότητάς του, του ταλέντου του μέσα σε αυτή την ομάδα και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο είχε αυτή η ομάδα επιτυχία. Ωραία. Οπα, εδώ θέλει προσοχή. Έρχεται με πολύ δύναμη ο Νικοπολίδης, θα διώξει κόρνερ στο φοβερό σου του Γιαγκουλόφσκι. Ο Μπόρσκι πάει να περάσει για τον Κόλερ. Έκανε φάουλο Κόλερ για μια ακόμα φορά στον Καψί. Να κάνει τη σέντρα επικίνδυνα μπροστά. Όχι, στρώνεται στον Γιαγκουλόφσκι. Εκπληκτική απόκρουση από τον Αντώνη Νικοπολίδη. Ο Σμίτσερ κλείνει. Πάει να κάνει τις τρίπλες του. Περνάει κόρνερ. Θα πάνε με πάσα. Ωραία. Βρίζας γυρίζει πάνω στον τσεκ. Ατομική προσπάθεια μόνος του έξω από την περιοχή για τον Κόλερ. Ξανά Ροζίσκι. Ξανά Κόλερ. Out! Out! Πω. Η τύχη αυτή τη φορά ήταν με την ελληνική ομάδα. Σέντρα για το κεφάλι του Κόλερ. Πάπα, πρόλαβε ο Καψής και έσωσε. Αν πέρναγε, ήταν ολομόναχος. Ο Κόπουλος για τον Ζαγοράκη. Αυτός όπως
Και αυτή την ώρα σφίξε ο Κολίνα. Ναι, το παιχνίδι έληξε. Η Ελλάδα στην παράταση. Πάει να πει ο Γιανακόπουλος. Κεφαλιά, όχι, δεν πέρασε. Τον τάφτα κι αυτός να γεμίζει. Κεφαλιά, Γιανακόπουλος, κάτω. Γιανακόπουλος, όχι. Ψάχνει ο Κόλερ στην άλλη άκρη να πιάσει την κεφαλιά. Ο Κόλερ είναι κόρνερ. Το πρόλαβε και πάλι ο Καψής. Σκάβει την μπάλα, ωραία κεφαλιά! Όχι, δεν μπόρεσε, δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε ο Δέλλας. Μετά το τέρμα του Τσέχ, χαμηλά πολύ. Γκολ! Γκολ! Τελείωσε! Γκολ! Γκολ! Γκολ ο Δέλλας! Γκολ ο Δέλλας! Ο Κολοσσός! Ο Δέλλας! Ο Δέλλας! Γκολ! Γκολ! Η Ελλάδα είναι στο τελικό! Η Ελλάδα είναι στο τελικό! Η Ελλάδα είναι στο τελικό, Θεέ μου! Τη μεγάλη βραδιά, τη μεγάλη πορεία! Αλήθεια, θα τα ακούσει όλη η Ευρώπη! Θα τα ακούσει όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης! Όλος ο κόσμος και ακόμη περισσότερο εμείς ότι ήταν επιτυχία το ότι πήγαμε σε μια τελική φάση. Είναι επιτυχία για οποιαδήποτε ομάδα. Εμείναμε εκεί προσγειωμένοι, ήμασταν καλά και λέγαμε ότι πάμε για να δείξουμε ότι δεν πήγαμε τυχαία, δεν φτάσαμε τυχαία στη τελική φάση. Βγάζει τον Μιγγέλ επικίνδυνα μπροστά, πάει να ανοίξει και να περάσει το Δέλα, κάνει το σουτ, κόρνερ από τον Αντώνη Νικοπολίδη στο πρώτο καλό σουτ του αγώνα στο 13ο λεπτό. Παλιά για το Βρίζα, για να δούμε το 1-2. Ξανά ο Χαριστέας, τέταρτη! Πάει να πλασάρει, δεν είναι. Οχ, 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 του φύγει η μπάλα. Η πρώτη μεγάλη στιγμή για την ελληνική ομάδα. Ρονάλντο με το Δέλα. Πάει να περάσει, κάνει τις προσποιήσεις. Ο Δέλας τον κόβει πεντακάθαρα. Μπράβο. Ο Άγγελος Βασινάς πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ο Βρίζας και ο Χαριστέας και ο Δέλας. Γκολ! 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 Το τάφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ο Άγγελος Χαριστέας! Οι κόντρες ποιον ευνοούν, τον Ζαγοράκη και τον Ρονάλντο που θα κάνει το σουτ. Θα διώξει με γροθιές ο Νικοπολίδης όπως έπρεπε. Κώστα. Αυτός ψάχνει με πολύ δυνατή παλιά τον Ρικά, τον Ρονάλντο που πλασάρει. Μοναδική ευκαιρία για την Πορτογαλία. Ένα σουτ με πολύ δύναμη, θα διώξει ο Νικοπολίδης. Και δύσκολη επέμβαση. Πάρα γιατί πολύ τον δύσκολη, δεν έβλεπε. Πολλά πόδια, ναι. Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης! Είναι αλήθεια! Σφύριξε ο Μέρκ! Η Ελλάδα το κύπελο ψηλά! Ποιος θα το πίστευε! Το όνειρο, το μεγάλο ταξίδι για την Ιθάκη είναι εδώ στη Λισαβόνα! Κλείνει όμορφα, κλείνει με τον καλύτερο τρόπο! Στον τελευταίο σταθμό! Όπως άνοιξε! Θεέ μου, όπως άνοιξε, ναι! Θα έλεγα ότι ακόμα και ο πιο υπεραισιόδοξος Έλληνας που λέγεται Αλκέτας Πανακούλιας δεν θα μπορούσε να πιστέψει αυτό που θα γίνει σήμερα. Οι Έλληνες στους δρόμους, οι Έλληνες στις πλατείες, οι Έλληνες στη Λισαβόνα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Μελβούρνη, στην Αμερική, στη Γερμανία, όπου υπάρχει ελληνισμός. Στιγμή του τώρα πάμε